Σήμερα 5η, 6 Μαΐου 2021. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα άλλο αστικό πάρκο τώρα, στο πάρκο της ΕΡΤ 3 ή 3, το σώμα στρατού, έχει και άλλα ονόματα. Το πάρκο του Ρακλιώτη νομίζω είναι το κανονικό. Εδώ με τον Βασίλη, νέος Herper. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά μέσα από την πόλη. Εδώ λοιπόν, δεξιά μου εδώ, είναι το κανάλι, το γνώριμο παλιό κανάλι αυτού του πάρκου, όπου έχει νεροχελώνες. Έχει πολλές κοκκινομάγουλες, ξέρετε, που πέταξαν άνθρωποι παλιά εδώ, δεν τις έλανε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Trachemys scripta. Και να σας πω την αλήθεια, όταν και εγώ είχα χελώνες πολύ πολύ παλιά, την τελευταία εδώ την είχα αφήσει. Είχε προβλήματα, δυστυχώς δεν πιστεύω να ζήσε. Αλλά ίσως επειδή είχα ενοχές από αυτό, ερχόμουν συχνά εδώ και τις παρακολουθούσα. Αλλά μετά είχα χρόνια να έρθω. Είχε πολύ καλύτερα μέρη για Herping και δεν έρχομαι εδώ. Αλλά τώρα έχουμε ένα σκοπό. Ψάχνουμε μια συγκεκριμένη χελώνα. Αν τη βρούμε, θα τη δείτε στο τέλος. Για να δούμε λοιπόν. Να το και ένα μικρό αρσενικό, από ό,τι φαίνεται, Trachemys scripta. Τώρα άρχισε να δραστηριοποιείται. Για να δούμε. Πριν πήγε να με δαγκώσει. Τώρα όχι, ευτυχώς. Το αφήνω μέσα. Τώρα ρίχνουμε λίγο τροφή μέσα. Έχω καρότα και αλευρασκούλικα. Και στο τέλος έχουμε και καλύτερο φαγητό. Ακούτε παντού παιδάκια, η ώρα του παιδιού τώρα. Χαμός γίνεται, τα ενοχλούν και τα ζώα. Εντάξει, και τα παιδιά πρέπει να βγουν έξω. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Άλλο πράγμα θέλουν τα παιδιά, άλλο θέλουμε εμείς, άλλο θέλουν τα ζώα. Τι να κάνουμε. Καλό είναι το καρότο αντί για το φαΐ. Λοιπόν, να μια αρκετά μεγάλη αρσενική Trachemys scripta έλεγαν σκοκκινομάγουλη. Δείτε για ποιο λόγο τις άφηναν παλιά στις λίμνες και σε αυτά. Γιατί ακόμα και το αρσενικό που θεωρείται το μικρότερο φύλλο μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο. Είναι αυτή γύρω στα 23-24 εκατοστά, δεν θα είναι. Τα θηλυκά θα είναι πάνω από 30 εκατοστά. Άμα αυτό μπορεί να γίνει τόσο. Ενώ η σκρίπτα, η Trachemys scripta, το άλλο υποείδος, οι κυτρινομάγουλες είναι πιο μικρές και πάλι όμως γίνεται μεγάλες. Για κάποιον που δεν είναι προετοιμασμένος να κρατήσει ένα τέτοιο ζώο, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε πριν πάρουμε οποιοδήποτε ερπετό και οποιοδήποτε άλλο ζώο. Αυτή λοιπόν δείτε ότι είναι αρκετά υγιής, δυνατή, όλο θέλει να φύγει, δεν δαγκώνει, είναι μαθημένη μάλλον από ανθρώπους. Και αν προσέξετε, τα νύχια μπροστά είναι μεγάλα, είναι αρσενικό, ελαφρώς κύλο. Καβούκι από κάτω και μακριά παχιά ουρά, δηλαδή αρσενικό κανονικότατα. Τη βγάζουμε λίγες φωτογραφίες λοιπόν και μετά την αφήνουμε. Ώρα να φύγει λοιπόν και αυτή, μεγάλη καλή. Ας συνεχίσει να ζει εδώ. Ατύχημα, δείτε, με δάγκωσε. Τεράστια, δείτε τι θα κάνουμε τώρα για να μας αφήσει. Αυτό είναι το μυστικό. Κανένα ζώο δεν θέλει να μας δαγκώσει για να μας κάνει κακό, το κάνουν για την άμυνα. Αν νιώσει ότι μπορεί να πατήσει κάτω και να φύγει, φεύγει. Θηλυκό Trachemys scripta ήταν αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο μεγάλο είναι, γιατί και αυτά γίνονται μεγάλα. Μπορεί τα κοκκινομάγουλα, τα γνήσια, τα έλεγαν να γίνονται πιο μεγάλα και αυτά γίνονται. Αλλά είδατε και κάτι άλλο που ήθελα να σας δείξω. Εντάξει. Έλεγα θα μου τύχει, δεν θα το βάζα επίτηδες να με δαγκώσει, έλεγα θα μου τύχει και θα σας το δείξω. Άμα σας δαγκώσει νεροχελώνα λοιπόν, αφήνετε τη χελώνα κάτω. Να πατήσει κάτω, να νιώσει ασφαλής. Και αμέσως θα φύγει, θα σας αφήσει. Δείτε εδώ τι έγινε. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Όταν έχει πολύ κόσμο, δεν σέβονται τα ζώα, τα παρενοχλούν. Μια μεγάλη θηλυκιά σκρίπτα, νοχελική, ίσως άρρωστη, γιατί δέχτηκε τεράστιο τραυματισμό. Δείτε εδώ. Η πίσω δεξιά πλευρά του χελίου λείπει. Τον έχει τραυματίστηκε. Τι το έκανε, δεν ξέρω. Πέταξε πέτρα, κανένα παιδάκι. Δείτε, λίγο αδυνάτησε. Σκύλο, την επιτέθηκε όταν βγήκε στη ξηρά. Πόμπο. Δεν το περίμενα αυτό. Δείτε εδώ τι έχει. Δεν ξέρω αν ζήσει, είναι πολύ ανθεκτικές χελώνες, αλλά γιατί να τα παθαίνουν αυτά. Ας την αφήσουμε μέσα. Καλύτερα δεν μπορούμε να την κάνουμε, δείτε και εδώ. Δείτε και εδώ, τι έπαθε, δε. Εδώ. Μόλυνση έπαθε μέσα, δεν ξέρουμε. Θα την βρουν νεκρή σε λίγες μέρες άμα έπαθε κάτι. Καλύτερα δεν μπορούμε να την κάνουμε, μόνο χειρότερα. Ας την αφήσουμε εδώ. Διστάζει να μπει μέσα. Δείτε πως μπήκε άτσαλα μέσα. Κρίμα. Βλέπετε λοιπόν μια τεράστια Trachemys scripta elegans, γνήσια κοκκινομάγουλη. Αυτό είναι που θέλω να σας πω, πόσο μεγάλα είναι τα θηλυκά. Δείτε τι είναι. Έτοιμη να δάγκω. Έτοιμη να δάγκω, αλλά δεν θα την αφήσω να δάγκω. Αυτή είναι λίγο μεγάλη. Θέλω να δείξω τη δυσμορφία που έχει στο χέλιο πάνω εδώ στο καβούκι. Που είναι πεπιεσμένη εδώ, φουσκωμένη σαν πλάγια.
Αυτά είναι συχνά συμπτώματα κακής φροντίδας. Αυτή μάλλον πέρασε άσχημα μικρή, αλλά επέζησε και μεγάλο και έγινε δυνατή. Δεν ήξεραν τι χρειάζονται αυτές οι χελώνες. Τις είχαν έτσι χωρίς λάμπες, χωρίς σωστή τροφή και περίμεναν να ζήσουν. Περισσότερες δεν έζησαν. Όσες έζησαν όμως, εγκαταλείφθηκαν πιο πολλές. Δυστυχώς, όπως σας είπα. Άλλες τις έχουν εγκαταλείψει σε φυσικά ποτάμια και λίμνες και ανταγωνίζονται τα ελληνικά είδη νεροχελώνας. Εδώ ευτυχώς είναι τεχνητό το μέρος, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, την αφήνω μέσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το καλό γεύμα. Φυσικά, όπως και στην παραλία, ένα ποντικάκι 30 γραμμαρίων από αυτά που ταΐζουμε τα φίδια, θυσιάζεται έτσι ώστε να φάνε εδώ χελώνες. Ας φάνε και λίγο καλό φαγητό. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά περιμένουμε να έρθουν σιγά σιγά. Έπιαζε, έπιαζε, έλα. Ποντίκι, να φτιάξω. Ναι, δείτε, τρώει το ποντίκι, το πιάσε. Τρώμαξε να πετάξει. Αλλά αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Μικρά κολλαπτώμενα βίγκαν. Τώρα θα το διαμελίσουν, θα το φάνε και μετά θα σας αφήσω την ουρά. Είναι σαρκοφάγες. Παμφάγες, παμφάγες, όλα τα τρώνε, όλα. Πάλι των Τιτάνων. Άμα κόψει την ουρά θα τις αφήσω. Λοιπόν, να την μια τεράστια κυτρινομάγουλη, Trachemys scripta scripta. Έτοιμη να δαγκώσει, δείτε, και με δάγκωσε και εμένα εδώ, με τσαλάκωσε καλά. Φυσικά δεν θα σας το έδειχνα πώς την αφήνω να φύγει, γιατί έβγαζα κάτι περίεργους ήχους και ήμουν σε μια κατάσταση κάπως. Αλλά έκανα την τεχνική αυτή, την χτύπησα εδώ πίσω, να καταλάβω ότι μπορεί να φύγει και μ' άφησε. Λοιπόν, την αφήνουμε εδώ και δεν φεύγει τώρα. Τι βοήθησε να πέσει μέσα. Λοιπόν, βρέθηκε η χελώνα στόχος. Απίστευτο. Και πέρσι είχε παρατηρηθεί εδώ. Δείτε την. Αυτή λοιπόν δεν είναι αμερικάνικη νεροχελώνα. Πρόκειται για τη βαλτοχελώνα ή αλλιώς στικτή νεροχελώνα. Επιστημονική ονομασία Emys orbicularis. Ένα ελληνικό είδος, η οποία προφανώς βρέθηκε εδώ επειδή κάποιος την έπιασε παράνομα, γιατί είναι παράνομο να πιάνουμε και να κρατάμε σε αιχμαλωσία ελληνικά είδη ερπετών. Την είχαν εκεί τα παιδάκια, τη βαρέθηκαν, τη ρίξαν εδώ. Όμως είναι μόνη της εδώ, δεν πρέπει να είναι εδώ. Όχι ότι ζει καλά εδώ, οπότε φαίνεται ζει εδώ καλά. Δείτε την παχουλή, γεμάτη. Σίγουρα κινδυνεύει τόσα παιδιά, τόσα ατυχήματα που συμβαίνουν, αλλά γενικώς καλά είναι. Αλλά δεν έχει άλλα μέλη του είδους της για να αναπαραχθεί και να ζήσει κανονικά όπως ένα άγριο ζώο. Γι' αυτό και θα απομακρυνθεί από εδώ και θα απελευθερωθεί σε μέρος με άλλα μέλη του είδους. Δείτε την πώς είναι, είναι πανέμορφη. Είναι σκούρη, δείτε μαύρο καβούκι από κάτω, σχεδόν όλο κίτρινο. Δέρμα σκούρο και στικτό, με κίτρινα στίγματα, γι' αυτό λέγεται στικτή νεροχελώνα. Γέφυρα ανάμεσα στο ραχείο, στο κοιλιακό θηρεό, σχετικά στενή. Δείτε το δέρμα εδώ είναι έντονο όταν απλώνει το πίσω πόδι. Ουρά λεπτή και στενή σχετικά και σχετικά μακριά επειδή είναι αρσενικό. Και λίγο κύλο καβούκι από κάτω γιατί είναι αρσενικό. Κεφάλι κάπως πιο τετραγωνισμένο σε σχέση με την κοκκινομάγουλη. Ανήκει στην ίδια οικογένεια να σημειώσουμε εδώ με την κοκκινομάγουλη. Είναι το μόνο γένος αυτής της οικογένειας που ζει στην Ευρασία. Να το δείτε το κεφάλι. Το δέρμα του λαιμού φτιάχνει μια κουκούλα γύρω από το κεφάλι όταν μαζεύεται μέσα. Ιδιαίτερο είδος. Κοινό σε όλη την υπερωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά. Λέγεται και βαλτοχελώνα γιατί ζει σε στάσιμα νερά, βάλτους. Γενικώς δειλό είδος, κρύβεται αμέσως, δύσκολο να το παρατηρήσουμε στη φύση. Αυτή, δείτε πόσο ήσυχη είναι, δεν δαγκώνει γενικά αυτό το είδος. Πολύ, πολύ να συρρήξει λίγο με την πράξη. Και μικρή σχετικά, τόσο μπορεί να γίνουν τα αρσενικά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Τα θηλυκά πάνε. Έχετε δει σε ένα παλιό Herping στο ελαιόραμα, έχει ένα θηλυκό εκεί γύρω στα 25 εκατοστά. Δείτε, αυτή είναι λοιπόν. Emys orbicularis, βαλτοχελώνα. Δεν ανήκει εδώ αυτή. Πρέπει να πάει κάπου που έχει και άλλες. Συνέχεια προσπαθεί να μου φύγει, γρατζουνάει ελαφρώς, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι. Νάτι, νάτι. Μυρίζει βάλτο, αλλά δεν βγάζει μόσχο όπως οι γραμμωτές, οι Μαουρέμις. Δεν μυρίζει άσχημα δηλαδή σαν άμυνα. Νάτι. Την αφήνουμε λίγο κάτω να τη δείτε και πώς κινείται. Μακριά από το νερό για να μην ξαναμπεί μέσα. Νάτι. Βρέθηκε λοιπόν. Η αναζήτηση για τη μικρή βαλτοχελωνίτσα είχε έσει ο τέλος, η χελώνα βρέθηκε, διασώθηκε, είδατε παράλληλα και
τις υπόλοιπες χελώνες εδώ του πάρκου. Είδατε και τις συνέπειες της έντονης δραστηριότητας. Κάποιες τραυματίζονται, κάποιες πεθαίνουν. Εντάξει, αυτή η χελώνα θα έχει καλύτερο μέλλον στο μέρος που έχουμε διαλέξει να πάει. Ωραία, λοιπόν, βρέθηκε. Είδατε. Τόσο μικρό ζώο και όμως δεν χάνεται. Εμφανίζεται. Ήμασταν τυχεροί γιατί διάλεξε ένα συγκεκριμένο μέρος. Έμενε πολύ καιρό εκεί και έτσι το πιάσαμε. Στο επόμενο μεγάλο Herping θα δείτε και την απελευθέρωση. Σήμερα Σάββατο, 8 Μαΐου 2021. Εδώ λοιπόν είναι η φιλοξενούμενη μας ή ο φιλοξενούμενος μας, Emys orbicularis, βαλτοχελώνα ή στιχτή νεροχελώνα, η οποία διαμένει εδώ προσωρινά μέχρι την απελευθέρωσή της. Εννοείται ότι αυτά τα ζώα δεν τα κρατάμε, είναι άγρια, θα απελευθερωθεί, απλώς προσωρινά. Αυτός ο χώρος εδώ είναι ένα φαουνάριουμ με νερό γύρω στα 6-8 εκατοστά, όσο επιτρέπει μετά έχει ανοίγματα, μπορεί να κολυμπήσει λίγο. Τώρα λίγο ανησύχησε, επειδή έχω και την κάμερα μπροστά και ως τώρα δεν είχα. Άλλαξε λίγο η εικόνα που έχει μπροστά και δεν έχει εμένα. Αυτός ο χώρος, να σημειώσω οπωσδήποτε, ότι είναι εντελώς ακατάλληλος για οποιαδήποτε χελώνα, μακροπρόθεσμα, ούτε για κοκκινομάγουλη, ούτε για τίποτα δεν κάνει. Θέλουν πολύ μεγαλύτερα ενιδρία, φίλτρα, στεριά για να λιάζονται, λάμπες. Είναι καθαρά για προσωρινή κράτηση, για τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να τα ταΐσω. Μου έχει φάει τα πάντα. Μου έχει φάει πόσα έντομα, γρύλους, κατσαρίδες. Μετά τις πήρα γεωσκόλικες από το feeders, όπως είναι στα βατράχια, γιατί ξέρω ότι είναι νεροχελώνες τους τρώνε. Έχει φάει πάρα πολλούς. Χθες έφαγε και ποντικάκι μικρό, αρουραίο μικρό. Για να δούμε. Θα ηρεμήσει τώρα. Τώρα θα γυρίσει και θα το βρει. Έχει την προσοχή της αλλού. Το πήρε. Είναι αγαπημένη του στροφή, είναι και πολύ θρεπτική τροφή για νεροχελώνες στα σκουλίκια. Επόμενο και πιο παχύ. Πάρπαξε. Σαν μακαρονάκι το τρώει. Κι άλλο της έδωσα. Ένα τεράστιο τώρα. Πάει να της φύγει, αλλά δεν πρόκειται να φύγει. Τρώγεται και αυτό. Ας την ταΐσουμε τώρα από πάνω, χωρίς την παρεμβολή πλαστικού τυχώματος. Άτι. Τώρα το κατάλαβε. Να, το έφυγε. Το έφυγε. Τα ρίχνω εδώ. Νάτι λοιπόν και η χελωνίτσα μας, την έβγαλα λίγο έξω, μιας και μόνη της εκεί που είναι δεν μπορεί να βγει, βγαίνει λίγο με βοήθεια. Δείτε την ψάχνει το χώρο, σαν κοκκινομάγουλη περπατάει, άλλωστε παρόμοιο τρόπο ζωής έχουνε, στην ίδια οικογένεια είναι. Αρκετά ήρεμο είδος από ό,τι καταλάβατε, έτρωγε και από το χέρι μου. Υπό άλλες συνθήκες κάποιος θα μπορούσε να την κρατήσει, αλλά είναι άγριο ζώο, προστατεύεται, πρέπει να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον. Είναι δυνατόν να βρει μια τέτοια χελώνα να κρατήσει, άμα έχει τα χαρτιά τη κλπ. Αλλά ο μέσος χομπίστας δεν χρειάζεται να το κάνει. Αν θέλετε χελώνα, πάρτε μια κοκκινομάγουλη. Έτσι κι αλλιώς έχει πολλές στη φύση, δεν προστατεύονται, θεωρούνται εισβολικό είδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά θα κάνετε να πάρετε μια, γιατί είναι ανταγωνιστές αυτής. Παλιότερα λοιπόν ήταν κοινό κατοικίδιο σε ευρωπαϊκές χώρες. Τις πιάνανε, τις κρατούσαν. Σε άλλα μέρη τις τρώγανε. Στην Ανατολική Ευρώπη, στην Κεντρική, κάποιοι τις τρώγανε και κάποιοι Ρωμάχοι τις τρώγανε. Τώρα πια. Ευτυχώς δεν γίνονται αυτά, επειδή είναι είδος που σε πολλά μέρη της εξάπλωσής του απειλείται. Στην Ελλάδα είμαστε αρκετά καλά, όπως έχω εξηγήσει και σε άλλο βίντεο. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε πιο καλά στο θέμα άγριας ζωής σε σχέση με άλλες χώρες. Και μικρότερο πληθυσμό. Έχουμε και πολλά βουνά για μέρη που μπορεί να κρυφτούν τα ζώα, λιγότερη ανάπτυξη. Σε πολλές χώρες λοιπόν της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, το είδος αυτό απειλείται σοβαρά. Υπάρχουν ελάχιστοι πληθυσμοί σε προστατευόμενους βάλτους με εκατοντάδες μέτρα φυσικού δάσους γύρω-γύρω. Το να βρεις βαλτοχελώνα κοντά σε πόλη, και δεν λέω τώρα για αυτήν που ρίξανε στην τεχνητή λιμνούλα, λέω άλλες που βρήκαμε σε Herping που κάναμε δίπλα στην πόλη. Αυτό είναι όνειρο ζωής για πολλούς Ευρωπαίους. Δεν μπορούν να τη βρουν τόσο εύκολα. Είμαστε τυχεροί που ακόμα την έχουμε. Και πάλι είναι πιο σπάνια από τη γραμμωτή νεροχελώνα και λόγω τρόπου ζωής και λόγω πιο αργής ανάπτυξης και αναπαραγωγής. Σήμερα Κυριακή, 9 Μαΐου 2021. Τρίτο μέρος του βίντεο λοιπόν. Εδώ στο ελαιόρεμα Πηλέας. Φούσκωσε και το ρέμα, ίσως από τις βροχές
Μπορεί να έχει από τα όμβρια ύδατα νερό, δεν νομίζω να είναι από τη φυσική αρχική του ροή. Εδώ είμαστε λοιπόν, εγώ ο Δημήτρης και ο Βασίλης, ο καινούργιος ο Herper. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Μόλις έβραξε, κάποιος μπορεί να έχει παραπάνω δραστηριότητα, δεν έχει ήλιο, αλλά κάποια ζώα θα είναι έξω. Και να αφήσουμε και τη χελώνα και να δούμε τι γίνεται. Ξεκινάμε. Μέσα εδώ βλέπετε γυρίνους Bufotes viridis σε νεαρό στάδιο. Πρασινόφυλλα. Πηγαίνουν σε πολλά ριχάκια προσωρινά νερά. Εδώ είναι τα ψαρόνια, όπως και πέρσι, βοσκάνε κάτω. Συνήθως αυτά βάζουν το ράμφος μέσα στο χώμα, το ανοίγουν απότομα και τραβάνε έντομα από μέσα. Πάρα πολλά. Και πίσω ακούγονται και τα βατράχια, να το. Πελοφύλαξ. Πελοφύλαξ ο Βιμολέρης. Να και μια μεγάλη χιλιοποδαρούσα. Παχύουλους. Το καλό είδος, αυτό που πιάνει καλά, που λέμε ότι μαστουρώνει λίγο και φέρνει τύχη στο Herping. Καλά είμαστε. Έλα, πάρα λίγο. Έλα, για να έχεις τύχη στο χέρι, κάνε βαφτίσμα. Εντάξει. Να δούμε. Ωραία. Θα την αφήσουμε πίσω φυσικά, γιατί όταν μαζί μου τύχη δεν τις πειράζουμε, τις αφήνουμε πίσω. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να απελευθερώσουμε και τη στικτή νεροχελώνα που βρήκαμε. Την Emys orbicularis. Δείτε την ακόμα μια φορά εδώ. Είναι αρκετά όμορφη. Όλοι έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον τώρα που την έχω δείξει. Πολύ όμορφη χελώνα αυτή. Άρα και σε σχέση με άλλες Emys είναι ξεχωριστή. Δείτε την και από κάτω. Μάλλον αρσενικό είναι. Έχει παχιά βάση ουράς. Με μπέρδεψε λίγο γιατί έχει πολύ λεπτή ουρά. Εδώ μέσα έχει ένα θηλυκό, το είχαμε βρει. Δείτε το λαιμό της, το κεφάλι της, πόσο ωραίο είναι. Μαύρη από πάνω, γυαλισμένη. Και είναι έτοιμη να φύγει. Τώρα που είδα και νερό, πήρε μπρος. Λοιπόν, την αφήνω εδώ κάτω και για να δούμε τι θα κάνει. Γεια σου. Φεύγει, φεύγει. Κόλλησε λίγο στα χόρτα, τώρα θα φύγει. Έφυγε. Να είδα και δύο νεαρά σαλιγκάρια, Helix Lucorum. Το ένα είναι αρκετά δραστήριο, σκαρφαλώνει στο δάχτυλό μου σιγά σιγά. Αυτά πάνε και αυτά μέσα για τροφή για τον κερασφόρο βάτραχο. Είναι άφθονο είδος έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν και καλή πρωτεΐνη, καλό ασβέστιο, θα τον βοηθήσουν να μεγαλώσει. Να είδα και μία Mauremys απέναντι, Mauremys rivulata. Γραμμωτή νεροχελώνα. Αυτές είναι στο αγαπημένο τους μέρος εδώ, κρύβονται στη λάσπη. Δεν τις βλέπει συνήθως. Τώρα έβγαλε το κεφάλι της και είναι και αυτή έξω. Ήρθαν κι άλλες εδώ λοιπόν, μείναμε ακίνητοι, δεν μιλούσαμε. Δείτε εδώ τι γίνεται. Θα έχει κανένα τέσσερις. Να κι άλλη καθαρά φαίνεται. Να και μια πρασινόσαυρα εδώ. Αρσενική πρέπει να. Μάλλον, αρσενική θα είναι. Κρυμμένη στη βράστηση είναι τώρα, είναι κανένα 3 μέτρα από εμάς. Φτάσαμε λοιπόν στα Πλατανάκια, είμαστε στη γνώριμη μεγάλη γέφυρα και δείτε εδώ τι γίνεται. Mauremys rivulata, γραμματές νεροχελώνες παντού. Κάποιοι ζευγάρωναν πριν. Να, και τώρα. Έτσι. Ξεκίνησε ένα παραγωγή κανονικά. Εδώ στα ρηχά νερά. Άνοιξε και η ταβέρνα, δέχονται και λίγο παραπάνω τροφή από τους ανθρώπους. Κάθονται εδώ. Αυτές είναι και μαθημένες στην παρατήρηση. Και στο τάισμα τις έχουμε ταΐσει άλλες φορές. Αυτή τη φορά τροφή δεν έχουμε, δεν πειράζει. Και έτσι είναι πιο προσεγγίσιμες, τις βλέπετε πιο καλά. Να τη και μία Emys orbicularis εδώ, βαλτοχελώνα, αρκετά μεγάλη, μάλλον θηλυκό. Στην όχθη εδώ, μόνη του. Δείτε εδώ λοιπόν, βρήκαμε τρεις γραμματές νεροχελώνες, έχει πάρα πολλές. Πιάσαμε τρεις, θηλυκά, δύο τεράστια, πάνω από 20 εκατοστά, αυτή θα είναι σε 24. Δείτε πόσο λασπωμένες είναι. Mauremys rivulata και δείτε και το μικρούλι εδώ. Ακόμα δεν ξέρουμε ένα αρσενικό θηλυκό, θα είναι πόσο είναι αυτό, 7 εκατοστά, πολύ μικρό. Με τρεις έντονες τρόπιδες πάνω, όσο μεγαλώνουν, μειώνονται αυτές. Δείτε πόσο μικρό είναι. Και η άλλη είναι αρκετά ζωηρή, λίγο πιο μικρό θηλυκό. Φέρε αυτήν. Νάτι. Κάτσε να δείξουμε αυτή πιο καλά, γιατί αυτή τρέχει. Δείτε πόσο λασπόθηκαν, είναι βρεγμένες. Είναι γραμμωτές, γιατί στο λαιμό τους έχουν παράλληλες ανοιχτόχρωμες γραμμές, αλλά τώρα μαζεύουν το λαιμό. Πάντως έριξαν μόσχο, αυτή είναι η άμυνά τους. Ρίχνουν ένα δύσοσμο μόσχο. Μυρίζει, να σας πω, και 80 εκατοστά πάνω από αυτές, σαν βόθρο, σαν έλος που σαπίζουν πράγματα, έτσι μυρίζει. Αυτή είναι η άμυνά τους. Αυτή εδώ έχει και ένα μικρό τραύμα εδώ από παλιά. Τώρα έπεσε, σκύλωσε, δάγκωσε, δεν ξέρω. Βλέπετε. Αυτή θα περπατήσει τώρα. Είναι έτοιμη. Να στη γυρίσουμε από εκεί, αλλά αυτή κοιτάει νερό, πάει μέσα στο νερό. Να και μια μπλε λιβελούλα, καλόπτερη ξυβίργο. Έχουμε ξαναβρει εδώ.
Το αρσενικό είναι το πολύ μπλε, το θηλυκό είναι πιο μουντό. Φτάσαμε και στη λίμνη εδώ που άλλες φορές βρήκαμε το λιμνόφυλλο, έχει καταράξει. Έχει γυρίνους μέσα, τώρα είναι από Μπομπίνες, από τι δεν ξέρουμε. Γενικώς όλα τα σπόνδυλα τα βρήκαμε. Και βδέλες και διάφορα μικρά, δεν βρήκαμε μεγάλα ως τώρα. Είδε ψάχναμε, δεν ξέρω, δεν έχει. Πάει για μένα. Μπομπίνες, τρίτονας και λοιπά εννοώ. Κάθε Pelophylax έχει. Άλλες φορές μπορεί να βρούμε. Να και η συστάδα με το πολυκόμπι, το κοινό πολυκόμπι, Equisetum arvense. Αυτό το πολύ αρχαίο φυτό που έχουμε ξαναδεί στο ίδιο μέρος. Μακρινό συγγενής της φτέρης, με αυτές τις πολύ όμορφες σπόνδυλες κλαδιών. Κάθε χρόνο βγαίνει. Κάποιοι βλαστοί φαίνεται ότι ακόμα είναι σε ανάπτυξη, κάποιοι έχουν ήδη μεγαλώσει. Εδώ έχει φτέρες δύο, έχει κιστόπτερης φράγγυλης ή εύθραυση φτέρη. Βλέπετε σαν βρεγμένες, ζωηρές, χαρούμενες, μόλις έβρεξε. Δίπλα στο πολυκόμπι, τη θυμάμαι και πέρσι, νομίζω και πρόπερσι. Εδώ είναι, ζουν πολλά χρόνια αυτά τα φυτά. Χειμώνα ξεραίνονται τα υπέργεια μέρη τους και μετά τα ριζώματα ξαναβγάζουν. Αρχαία φυτά, όμορφα. Λοιπόν, δείτε, είχαμε και τύχη. Σχεδόν στο νερό μέσα, χωματόφρυνος, μπούφο-μπούφο, τεράστιος, κοντά 20 εκατοστά, λιγότερο, εντάξει, 18 τόσο. Προφανώς θηλυκό, γιατί δεν έχει τα γαμήλια τυλώματα που έχουν τα αρσενικά για να πιάνουν τα θηλυκά στα προστινά του άκρα και είναι και πιο καφέ. Δείτε τον πόσο μεγάλος είναι. Ο χωματόφρυνος που αναπαράγεται εδώ στα Πλατανάκια, τους έχουμε συναντήσει μικρούς τόσες φορές και σε γυρίνους. Βλέπετε ένα ενήλικο. Αυτά ξεκινάνε από ζωάκι κάτω από ένα εκατοστό και μπορούν να φτάσουν και 20 εκατοστά σε ακραίες περιπτώσεις. Συνήθως είναι μικρότερα. Τεράστιο ζώο, δείτε τεράστιο κεφάλι. Εδώ είναι τα μάτια του, εδώ είναι οι παρότιοι αδένες, αρκετά μεγάλοι. Σαν φασόλια κάπως. Εδώ είναι συλλογή δερματικών αδένων που, αν δεχτεί το ζώο μεγάλη απειλή, παράγουν τοξίνη. Για κάποια ζώα είναι ισχυρή. Για εμάς, αν έρθει απλώς σε επαφή με το δέρμα, τίποτα δεν είναι. Είναι εντελώς ακίνδυνη. Και γι' αυτό πολλά ζώα δεν τους τρώνε. Κάποια ζώα όπως τα νερόφυδα τους τρώνε, αλλά γενικώς δεν έχουν τόσους εχθρούς. Στιβαρός βάτραχος, προσαρμοσμένος για την ξηρά, δυνατά κόκαλα. Σαν θηλαστικό είναι. Και τώρα ξεφούσκωσε λίγο, γιατί πριν είχε φουσκώσει με αέρα, είχε κατουρίσει κιόλας για άμυνα και έχασε μάζα και ξεφούσκωσε. Αλλά κανονικά ήταν σαν μπάλα να τη βγάλουμε, σαν κεφτεδάκι. Να τη δείτε πόσο όμορφη είναι, πόσο δυνατή. Χωματόφρυνος. Από κάτω ένα ανοιχτό καφέ. Κοκόδες δέρμα από πάνω. Αυτοί θάβονται μέσα στο χώμα, εδώ κάτω στα πεσμένα φύλλα. Και κρύβονται συνήθως, βγαίνουν τη νύχτα. Και κυνηγούν διάφορα έντομα. Στο μέγεθος που είναι αυτό, εκτός από έντομα, ίσως να πιάνει και κανένα μικρό σπονδυλό τόπο και πού. Να τόσο τον έστεισε φωτογραφία στην ξηρά και μπήκε στο νερό. Και τώρα θα φύγει πάλι. Δείτε εδώ, έχουμε πετύχει αναπαραγωγή πολλές φορές, αλλά εδώ είναι η κανονική αναπαραγωγή. Βλέπετε ζευγάρωμα βαλτοβατράχου, Pelophylax kurtmuelleri. Το αρσενικό εγκαλιάζει το θηλυκό και γονιμοποιεί εξωτερικά τα αυγά του. Συνήθως πετυχαίνουμε απλώς να κοάζουν και να είναι δίπλα στο νερό, έτοιμοι για αναπαραγωγή. Αλλά τώρα παρατηρείτε την ίδια την αναπαραγωγή. Α, το κι άλλο κοάζει. Ζευγάρωμα βατράχου λοιπόν. Εδώ μπορούμε να τον δούμε επίσης που κοάζει, όχι μόνο να τον ακούσουμε. Φουσκώνει τους δύο φωνητικούς του σάκους, που είναι σαν μάγουλα. Και έτσι ενισχύεται ο ήχος που παράγει. Εδώ είναι και ένα ελάφι. Είμαστε στα ζώα που έχει εδώ στα Πλατανάκια, τα ξέρετε, τα περνάμε. 20 ήταν τα πιο πολλά. Έρχονται τα παιδάκια, τα βλέπουν. Απλά το έβγαλα τώρα αυτό το βίντεο γιατί. Ακούγεται, ακούστε. Δεν έκανα όλοι. Μια φορά τα ακούσατε, πριν ακούγονταν. Δεν έχουμε να του δώσουμε κάτι. Έτσι κι αλλιώς τα μπέρα λέει να μην τα δίνουμε. Κάνα χορταράκι που είναι στη φυσική του διατροφή δεν πειράζει. Τα ψωμιά γι' αυτά πειράζουν. Τα δίνει ο κόσμος ό,τι να είναι. Δύο μικρά μπομπινάκια, πέρσι μάλλον γεννήθηκαν. Μπομπίνα variegata, τα γνωστά firebelly. Το ένα, το πιο μεγάλο από αυτά, έχει φάει κάτι. Διακρίνεται εδώ λίγο η τροφή του. Κίτρινη κυλίτσα από πάνω, χρώματα καμουφλάζ από πάνω. Από κίτρινη κυλίτσα από κάτω, χρώματα καμουφλάζ από πάνω. Νάτα. Για να δείχνουν ότι είναι τοξικά άμα ενοχληθούν και αυτά φυσικά κίνδυνα για μας. Οπ, έπεσε το ένα. Και βέβαια βγάλανε την τοξίνη τους και μυρίζει σαν σουσάμι. Δείτε. Νάτε. Πολύ μικρά. Νάτε και μια χιλιοποδαρούσα orange stripe. Σηκώσαμε εδώ τις πέτρες που βρίσκαμε άλλες φορές μικρά φρυνάκια μπούφο μπούφο. Ακόμα μάλλον δεν μεταμορφώθηκαν τα πολλά. Μεγαφίλουμ ουνιλινεάτουμ, μονόγραμμο, με αυτή τη γραμμή.
τη μυρίζω κι αυτήν, η οποία δεν έχει τόσο καλή μυρωδιά όπως η άλλη. Σαν σκουριά μυρίζει, λίγο πιο ξύνη μυρωδιά. Εντάξει, μέτρια μυρωδιά κάνει κι αυτή, αλλά όχι τόσο όπως η άλλη. Πάμε να την αφήσω πίσω. Λοιπόν, δείτε εδώ, νέο είδος για το herping, που έχω να το συναντήσω από πολύ μικρό αυτό το είδος. Υπάρχει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν το έχουμε βρει ως τώρα, δείτε. Ευκίνητος βάτραχος ή αλλιώς πηδοβάτραχος. Επιστημονική ονομασία Rana dalmatina. Είναι και αυτό στην οικογένεια των ρανιδών, όπως είναι και ο Pelophylax, ο κοινός βαλτοβάτραχος, αλλά είναι πιο χερσαίο είδος. Θα το βρούμε πιο πολύ σε δάση, φυλοβόλων, κοντά στο νερό, μπορεί να μπαίνει σε νερό, είτε πιο στάσιμο νερό, είτε και τρεχούμενο. Κυρίως μπαίνει για να αναπαραχθεί, αλλά και την υπόλοιπη χρονιά μένει κοντά στο νερό, κυνηγάει τόσο και έξω, όταν έχει υγρασία ή όταν είναι βράδυ, τόσο και μέσα στα ρηχά. Να το λοιπόν, δείτε το πως είναι, διαφορετικό βατράχι, πιο ανοιχτό καφέ, με μακρύ ρίγχος, μακριά πίσω πόδια, είναι και λίγο ριγωτά, πολύ ευκίνητο, γι' αυτό τώρα το κρατάμε, γιατί αλλιώς πηδάει, πριν το βγάλαμε φωτογραφία και πήγε πάλι να φύγει, αλλά για να το δείτε το κρατάμε, δείτε πόσο, αυτό είναι έτοιμο να φύγει τώρα. Κάνει τεράστια άλματα, ακόμα και αν είναι μικρό μπορεί να πεταχτεί κανένα 80 εκατοστά. Αν μεγαλώσει αυτό που πάει γύρω στα 8 με 10 εκατοστά, θα εξαφανιστεί αμέσως. Αυτό τώρα είναι γύρω στα 4 εκατοστά, τώρα στα 3,5, έχει να μεγαλώσει. Rana dalmatina λοιπόν. Το έχω βάλει μέσα εδώ στο δοχείο. Δείτε το λίγο. Τώρα δεν πηδάει. Να το δείτε πως είναι, χωρίς να το κρατάμε. Διαφορετικός βάτραχος. Σαφώς διαφορετικός από τον άλλο. Τον κοινό που βρίσκουμε. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στο ρέμα της Ιφανέτ, σχεδόν μέσα στην πόλη. Δείτε. Δύο Pelophylax κουρτμουελλέρι εδώ. Είχε και ένα άλλο που κρύφτηκε. Τα αμφίβια μπορούν να ζήσουν μια χαρά και εδώ. Παρόλο που έχει τόσες ενοχλήσεις, πετάνε μέσα πράγματα, έχουν ενοχλούν την πλάστηση και όμως είναι εδώ. Τώρα έχει και πολύ νερό, λόγω βροχών και έτσι είναι πιο καθαρό το νερό. Ευνοείται την ανάπτυξή του. Δείτε εδώ, Pelophylax και μπομπίνες, πάρα πολλές. Μικρές, πολλές καινούργιες μπομπίνες. Μπομπίνα βαριεγκάτα εδώ. Και πριν τις ακόμα βρακοάζουν. Μικρά καινούργια fire belly βατραχάκια. Κατεβήκαμε πιο κάτω λοιπόν στο ρέμα, δείτε γύρω γύρω πως είναι. Για λίγο ξεχνάς ότι είσαι μέσα στην πόλη. Έχει δάσος. Εντάξει, όπου και να φτιάξει έχει ίχνη ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά εδώ κάτω είναι πιο λίγα. Πουλιά παντού. Δείτε σε πόσο ωραίο μέρος φτάσαμε, είμαστε πιο κάτω. Εδώ που είναι καταρακτάκι δημιουργήσαμε τη λιμνούλα. Και από όλες αυτές τις ρίζες των φυτών, σίγουρα το νερό από πάνω, ακόμα και αν έχει χημικά γρέφια, καθαρίζεται εδώ. Και είναι πιο διαυγές. Φυσικά θα ήταν ακόμα καλύτερο άμα προσέχανε αυτό το μέρος. Αλλά επειδή στην Ελλάδα όταν λένε καθαρίζουμε ρέμα, συνήθως εννοούν το καταστρέφουν και καταστρέφουν το οικοσύστημα, καλύτερα να μείνει έτσι παρά να κάνουμε ό,τι να είναι. Εδώ είμαστε στην αρχή περίπου του ρέματος, εδώ τη βρέφη. Και εδώ που καταλήγει το νερό, κρύβονται μικρά Pelophylaxe. Το έχω εξελιωμένοι, ένα πράσινο δύο καφέ μέσα φορταράκια, ακόμα είναι μικρά και ήσυχα. Στη δροσιά εδώ, μακριά από κινδύνους. Κρυμμένοι. Να και μία μέλισσα σε μολόχα, μάλβα σιλβέστρε, βόσκι σε λουλούδια. Η μολόχα είναι ωφέλιμο φυτό για όλα. Και τις μέλισσες βοηθάει και χορτοφάγα ζώα, όπως χελώνες και κουνέλια κλπ. Βοηθάει. Δεν είναι καθόλου τοξική και βγαίνει σε αυθονία εδώ, όπως και σε πολλά μέρη γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε στην αρχή του ρέματος, δείτε όλα είναι πράσινα. Εδώ είχαμε βρει και την τεστού του Χερμάνι παλιά. Να και ένας μεγάλος βαλτοβάτραχος. Ακούτε την Bombina να κοάζει. Είναι ένας σκέτος τόνος, δεν είναι όπως το κάλεσμα της 18ωρας που έχει πολλούς, γιατί μπορεί να τον μπερδέψεις. Αυτό είναι πολλές μαζί, ακούγεται μία, ακούγεται και μία άλλη, νομίζω με χρονοκαθυστέρηση. Είναι βαριεγκάτα ήχος.
Εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτή η εξόρμηση, αρκετά μεγάλη σήμερα και αρκετά πλούσια, σε τρία μέρη πήγαμε. Κάναμε και αυτό που έπρεπε, απελευθερώσαμε και τη βαλτοχελώνα σε τόπο με άλλα μέλη του είδους της. Βρήκαμε και πολλά είδη σήμερα, και γραμμωτές, νεροχελώνες και πελοφύλαξη βατράχια. Παρακολουθήσαμε και ζευγάρωμα πελοφύλαξη που δεν το έχουμε ξαναπαρακολουθήσει. Βρήκαμε και μεγάλο μπούφο σε μέρος που περίμενα, αλλά ως τώρα δεν βρίσκαμε γιατί ήταν δύσκολο. Και ράνα νταλματίνα, καινούριο είδος για το Herping, αλλά όχι σπάνιο είδος, απλώς είναι δύσκολο να το βρεις. Ήρθαμε ακόμα και μέσα στην πόλη εδώ στην Ιφανέτ και βρήκαμε και αναπαραγωγική δραστηριότητα αμφιβίων. Γενικώς ήταν πλούσιο Herping. Εντάξει, δεν είχε πολύ ζέστη για να έχει και πολλά ερπετά ξηράς, αλλά στο νερό η δραστηριότητά τους ήταν έντονη. Τώρα έβγαλε ήλιο, στην αρχή του Herping έβρεχε. Λίγο ψυχάριζε όταν ξεκινήσαμε. Μια χαρά λοιπόν, η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, όλα αναπαράγονται, όλα δραστηριοποιούνται. Πιο εύκολο να τα παρατηρήσει από κάθε άλλη εποχή. Και γενικώς τα πράγματα είναι όπως ήταν και πέρσι, εντάξει, όλα καλά πάνε. Αυτά λοιπόν, στα επόμενα θα πάμε και ακόμα πιο μακριά. Γεια σας!